Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ανανεωμένο Night Vision. Και ενώ συνεχίζονται οι καλοκαιρινές μας διακοπές, εμείς βρισκόμαστε κοντά σας και σας κρατάμε συντροφιά καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Από τις 12 και 4 το βράδυ, συντονισμένοι είστε πάντα, όπως γνωρίζετε τα τελευταία χρόνια, στη συχνότητα του Euro Channel και μας παρακολουθείτε. Και φυσικά μας βρισκόμαστε στα Βλούπολη, να πούμε στο Olgay Cafe Bar, σαν Ray. Και πάμε γρήγορα να περάσουμε στα θέματά μας, γιατί είναι πάρα πολλά και ενδιαφέροντα. Λοιπόν, πρώτο θέμα για σήμερα που επιλέξαμε με πολύ αγάπη είναι, παιδιά, η Ελένη Τσολάκη. Η Ελένη Τσολάκη που διανύει σήμερα την καλύτερη φάση της ζωής της. Και πώς να μην διανύει την καλύτερη φάση της ζωής της, αφού η Ελένη, για την Ελένη έγιναν όλα πάρα πολύ γρήγορα, παιδιά. Βρέθηκε από τη μία μέρα στην άλλη, στην Αθήνα, να μας έρχεται καθημερινά μια happy day. Μια happy day και πολύ καλά. Πολύ καλά έκανε φυσικά, καθώς πριν η εκπομπή του Α, χτύπησε κόκκινο στα νούμερα της HB. Χτυπά κόκκινο στα νούμερα της HB. Ναι, και έχει αγαπηθεί πολύ από τον κόσμο. Κοινό. Και θα συνεχίσει να αγαπιέται, διότι θα συνεχίσει και η εκπομπή της. Λαμβάνοντας φυσικά, τι είπαμε, το πράσινο φως. Βέβαια, βέβαια, είναι πολύ σημαντικό. Το φυλάδι από τους υπευθύνους στο κανάλι, το πράσινο φως, βέβαια. Αλήθεια, πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η επιτυχία της Τσολάκης? Εγώ πιστεύω ότι είναι μια πολύ όμορφη παρουσία, είναι δροσερή και cool. Cool δεν θα το έλεγα, παιδιά, γιατί είναι περισσότερο αυθόρμητη. Έχει το ταπεραμέντο της Θεσσαλονικιάς. Και ως αυθόρμητη κάνει λαφάκια, κάνει διάφορα έτσι, πραγματάκια περίεργα. Έχει δηλώσει κατά καιρούς ότι έχει κάνει λάθη, έχει πετάξει κοτσανίτες. Αλλά αυτός ο αυθορμητισμός πιστεύω ότι την έχει βγάλει σε πάρα πολύ καλό. Είναι ζωντανός άνθρωπος, χορεύει, ευδιάθετη, δίνει ζωή στην εκπομπή. Προσδίδει κάτι διαφορετικό δηλαδή. Βέβαια. Να δούμε λίγα την πορεία της. Ναι, από όσο γνωρίζω είναι απόφυτος των ΤΕΦΑ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και παίζει και take vodo, ε. Παίζει, Σάκη, take vodo, παίζεις. Όχι, δεν παίζω, έχεις παίζει. Πάλι καλά, εγώ ράγμπι, γελτάμε. Εγώ βόλεϊ, κάτι συνηθισμένο. Συνηθισμένο, κατά πολύ, γιατί φιλή κοπέλα. Κάτι κάνουμε. Ωραία, λοιπόν, ξεκίνησε TV100. Ναι, ξεκίνησε το TV100, στο Vendetta την εκπομπή, Μακεδονία DJ μετά και TV, μετά Μακεδονία TV με την εγγραφή στα κορίτσια σπίτι. Ολόκληρα χρόνια ήταν εκεί, βέβαια. Από ό,τι λέει η ίδια, εκεί ήταν που τα έμαθε όλα, όλα παιδιά, όλα, Μακεδονία TV, όλα ξεκινήσαν από το δικό μας κανάλι, από εδώ, από Θεσσαλονίκη και η Face Κορδά έφυγε. Από... Πολλοί κόσμοι, νομίζω στα Ματίνα Τσιμτσιλή, νομίζω Σύση Χριστίδου και πολλές άλλες κοπέλες και κύριοι. Έχουν ξεκινήσει. Βέβαια, πρέπει και στην Αθήνα λοιπόν και γρήγορα πήγε για τους παιδες. Ναι. Για 3,5 μήνες θα επέστρεφε πίσω, αλλά τελικά τι έγινε. Η πρωτεύουσα την κράτησε εκεί κοντά της, καθώς ανανέωσε συμβόλαιό της για τα επόμενα Άρχα, δύο χρόνια. Χρόνια. Πήραν και την εκπομπή, πήραν και το πράσινο φως. Εμείς να τις ευχηθούμε τα καλύτερα. Τα καλύτερα, φυσικά. Να περάσουμε στους χορηγούς. Ναι, να περάσουμε και, παιδιά, σε λίγο κοντά μας θα είναι... Ένα πρόσωπο έκπληξη. Και θα πούμε, όχι, απλά θα κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα. Ναι. Χορηγούς, μικρό αφιέρωμα και επιστροφή. Και επιστρέφουμε με τον καλεσμένο μας. All day, καφέ μπαρ, σαν να ρέει στη Σταυρούπολη. Στη Σολομογονία. Φεύγω να ξεχάσω να πάρω την καρδιά μου για κάτι παλιό πράγματα. Μία βαλίτσα πόνο και τα όνειρά μου και δεν πιάσαν τα κλάματα. Να μαγεύσω να τον έχει και θα φέρει να το βάλει. Ξεδεύω με ένα ράγκι να σου πάρε μία λύση του αγκαλιά σου. Μπορώ είπε, είμαι άλλη σου
ποτέ να μην χαθεί η αγάπη αυτή. Μα όνειρο αντίστοιχη δύναμη και τα φτερά σου για να δεν άξω να θέλω να έρθω κοντά σου. Πώς δηλαδή με έλεγες μοιάζω σ' αγαπώ. Καφέ Μπαρ Φλόριντα. Αμπελοκήπων 18 στη Σταυρούπολη, στην πλατεία Δεψιθέας. Το Καφέ Μπαρ Φλόριντα έχει περάσει τα σύνορα του συνοικιακού καφέ μπαρ και αγκαλιάζει κόσμο από όλη τη Θεσσαλονίκη. Ένας μεγάλος αριθμός από events και πάρτι γεμάτα δράση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη έχουμε προσφορά τις μπύρες 2,5 ευρώ και τους καφέδες 1,5 ευρώ συν ντόνατς σε γεύση που επιθυμείτε. Στο μαγαζί μας διαθέτουμε παροχή για laptop και free WiFi. Επίσης διαθέτουμε και ναργιλέ σε πολλές γεύσεις. Τέλος, υπάρχει τάβλο και ξεχωριστός χώρος για χαρτιά και επιτραπέζια παιχνίδια όπως το ντόμινο. Πας να δεις αν καίει, μα η σιωπή σου απόψε συνεχώς μου λέει να φύγω μακριά σου, να βαθώ. Μήνες, λεπτά και χρόνια δίπλα σου έχω μάθει να πέφτω με τα μούτρα στο ερωτά τη μάχη. Μαζί σου η καρδιά μου ό,τι και να πάθει θα μοιάζει μαγικό. Η κάμερα του Night's Mission βρέθηκε στην παραλία του Νέου Παντελεήμονα, στο Χαλαρά Beach Bar. Απολαύσαμε τις μουσικές επιλογές του Γιώργου Χιεμονέτου και περνάμε ένα εκπληκτικό απόγευμα. Μαζί μας βρίσκεται λοιπόν ο Γιώργος Χιεμονέτος. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Πολύ δυνατό το σετ σου. Είχες έρθει και παλιότερα εδώ στο Χαλαρά Beach Bar, καλά θυμάμαι. Ναι, έτσι γνώρισα και την περιοχή, γιατί ήταν ένα κάλεσμα που έκανε η Νίκη και ο Αντώνης. Είχα έρθει νομίζω πριν 4 χρόνια, είχαμε περάσει καλά, τώρα εξελίχθηκε το μαγαζί, νομίζω έγινε ακόμη καλύτερο και μου ξαναπροτείναν να έρθω, κάναμε εδώ ένα μικρό DJ set από deep μουσική και περάσαμε όμορφα. Πώς ήρθες εδώ στο Νέο Παντελεήμονα από Αθήνα, με το ποδήλατο? Κοίτα, αυτό είναι το εύκολο, θα μπορούσα να έρθω εύκολα με το ποδήλατο, εντάξει, και έχω κάνει και 9 φορές το γύρο της γης σε χιλιόμετρα, αλλά... Εντάξει, εγώ θα μπορούσα, η υπόλοιπη παρέα δεν μπορούσε να έρθει, οπότε προτίμησα το αυτοκίνητο να έρθουμε παρέα όλοι. Πόσο χρόνια είσαι DJ? Κοίτα, το κάνω... Το DJ το άρχισα να βάζω δικές μου επιλογές σε φίλους πριν 6-7 χρόνια, μετά το τέλος καριέρας μου ποδηλατικής, οπότε για προσωπική κατανάλωση το έκανα. Τώρα το γουστάρω όλο και περισσότερο. Αφού παίρνω και καλά σχόλια από τον κόσμο, το συνεχίζω και περνάμε καλά. Πες μας λίγα λόγια, τα σχέδιά σου για τη φετινή σεζόν. Εντάξει, ο χειμώνας είναι Αθήνα, θα μας βρει Αθήνα. Ταξιδεύω πολύ αρκετά στο εξωτερικό, έχω κάποια ταξίδια. Ασχολούμαι και λίγο με την ποδηλασία, λίγο παραπάνω. Έχω αναλάβει κάποιους αθλητές και συγκεκριμένα ένα παιδί που είναι παγκόσμιο αθλητής, το Χρήστο το Βολικάκι. Και θα κάνω λίγο coaching μαζί του σε αγώνες ποδηλατικούς. Θα πάμε λίγο σε κάποια παγκόσμια κύπελα, σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Θα έχω και τέτοια. Φαίνεσαι άτομο που δεν έχεις τίποτα να κρύψεις. Εννοείς αυτό που βλέπει ο άλλος. Βλέπουμε πως θα έχεις προσωπικές στιγμές στο Facebook, στα media. Σωστά?
Κοίτα, εγώ να πω ότι πολλοί κόσμος δεν ξέρει να χρησιμοποιεί το Facebook. Πολλοί νομίζουν ότι ανεβάζουν κάτι στο Facebook και δεν το βλέπει κανείς ή το ανεβάζουν και δεν παίζει ρόλο. Επειδή το Facebook τέλος πάντων είναι μέσα στην κοινωνία, μέσα στη ζωή μας πλέον και είναι ένας μικρό κόσμος, ίσως και ένας μεγαλύτερος κόσμος από την κοινωνία που ζούμε, καλά θα είναι να προσέχουμε. Πέρασες καλά εδώ στο Χαλάρα Beach Park? Σου είπα ότι πέρασα πάρα πολύ καλά και ότι θα ξαναρχόμουν άνετα, γιατί πρώτον τα παιδιά είναι πάρα πολύ φιλόξενα, είναι από τα πιο συνεργάσιμα παιδιά που έχω βρει, και ο Αντώνης και η Νίκη. Με την Νίκη πιο πολύ είμαστε στο συνεννοηθούμε. Μ' αρέσει ο ενθουσιασμός που έχουν. Μ' αρέσει ότι γουστάρουν αυτό που κάνουν εδώ στο μαγαζί. Είναι χαλαρά και ταυτόχρονα περνάνε καλά. Το εννοούν. Προσέχουν τους πελάτες τους, προσέχουν τα προϊόντα τους. Είμαι ικανοποιημένος. Μην ξεχνάτε να βλέπετε την εκπομπή μας Night Mission στο EuroTV καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 12 και 4 το βράδυ. Night Missions, μην ξεχνάτε να το βλέπετε, έτσι. Κάποιος πρέπει να βοηθάει εδώ. Διασκεδάζουμε, περνάμε καλά στην Βόρεια Ελλάδα. Ακολουθείτε λοιπόν, βλέπετε τι γίνεται και πάμε. Χορεύτε, διασκεδάστε και περάστε καλά. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι η αποστολή μας είναι η διασκέδαση. Η εκπομπή μας λατρεύει τη νυχτερινή ζωή. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγα πλάνα από το μαγαζί. Hands in the sand, feet in the sea. Χαλαρά Beach Bar, κάτω από το κάστρο, εκεί που σκάει το κύμα, στη μαγεία της φύσης. Απολαμβάνουμε καφέ ή ποτό από τις 9 το πρωί μέχρι 11 το βράδυ. Για καφέ, για ποτάκι, για μπανάκι, στην παραλία Παντελεήμονα. Βρείτε μας στο Facebook στο Χαλαρά Beach Bar ή στην επίσημη ιστοσελίδα μας www.halarabeachbar.gr. Χαλαρά Beach Bar, στην παραλία Νέου Παντελεήμονα Πιερίας. Σε ρωτάω, τι θα κάνουμε? Δεν ξέρω. Στην Αθήνα μια φορά δεν μπορεί να έρθει. Το ξέρω. Μόνο πίσω μπορεί να πάει. Πίσω? Για πήγαινε, πες του. Θωμά, του έχουμε πει ότι η μάνα του δεν σκοτώθηκε, ότι είναι καλά. Να το. Μπράβο ρε μάγκα. Και άμα αυτό είναι αλήθεια, εμείς το αρπάξαμε μέσα στο σκοτάδι για να το γλιτώσουμε. Δώσε μου πίσω την αγάπη που σου δάνεισα. Σου δίνω πίσω τη ζωή μου και ξοπλάμε. Να σου θυμίσω, είχε παλιό καιρό τη μέρα που σε γνώρισα. Πως θες εσύ, πως θες εσύ για καλοκαίρια να μιλάμε. Θα βρεθεί χείλος στο μπουζί του, Στένιο.
Το κινητό μου που είναι το είδες. Τι το θες ρε το κινητό στα χωράφια, για να μιλάς στον ντουχήρα. Άι μωρέ, χαζά δεν θέλω. Φτιάσκει μια φραπεδιά να την πάρει μαζί μου. Άμα θες να πας στον ντουχήρα να σου φτιάσει. Κι αν δεν μπορεί να πας μάνας. Τη μάνα μην την ανακατεύεις, άρρωστη γυναίκα. Επιστρέψαμε λοιπόν από τις βόλτες μας και σήμερα έχουμε έναν καλεσμένο, τον κύριο Γεράσιμο Σκιαδερέση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, τι κάνουμε, σας βλέπαμε στο καφέ της Χαράς. Εκεί πέρα με την Ζωντοκύρα, πώς θα πηγαίνατε? Μια χαρά. Όλα καλά. Και θέλω να τώρα πω... μου μιλάτε για 10 χρόνια πριν, 12. Για 10 χρόνια πριν, αλλά αυτό σας έχει στιγματίσει αυτός ο ρόλος. Ναι. Ποιος ήταν ο ήρωας σε αυτή τη φάση? Ο ήρωας? Ο ήρωας. Ποιος ήταν ο χαρακτήρας του ήρωα? Του Φατσέα? Ναι. Αν μετά από 10 χρόνια, με τόσες επαναλήψεις, εξακολουθεί να έχει σκοτεινά σημεία, νομίζω ότι δεν έχει. Ήταν πασφανής ο χαρακτήρας. Πιστεύετε πλέον... ότι πολλοί Έλληνες είναι σαν το Φατσέα σήμερα? Ναι, αρκετοί. Αρκετοί. Άρα δηλαδή... Ο Φατσέας αγαπούσε την Ζωντοκύρα? Όχι, δεν νομίζω, δεν εννοώ. Τον εαυτό του μόνο αγαπάει έτσι. Μόνο αυτό. Μάλιστα, να προχωρήσουμε λιγάκι και να μπούμε στο θέατρο. Πώς το θέατρο μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας, εμάς? Δεν μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας το θέατρο. Αποκλείεται να την αλλάξει. Το θέατρο μπορεί να την κάνει, να μας βοηθήσει να κάνουμε άλλα πράγματα για να αλλάξουμε πράγματα. Τη ζωή μας. Εγώ είχα παρακολουθήσει το τελευταίο καιρό, είχα διαβάσει ένα βιβλίο για τον Woody Allen, ναι. Όπου έλεγε ότι... Έλεγε το εξής πράγμα σε μια δραματική ταινία, Η Άλλη Γυναίκα, όπου η ηρωίδα, η Μάριαν, μετά από πάρα πολλά χρόνια συνειδητοποίησε ότι η ψυχρή ιδιοσυγκρασία της, όπως επίσης η τύχη που είχε βάλει στη ζωή της, ο εγωισμός της, που όλα αυτά ήταν άμυνα και θεωρούσε ότι όλα αυτά είναι σανίδα σωτηρίας, μετά από χρόνια ανακάλυψε ότι όλα αυτά που ήταν σανίδα σωτηρίας έγιναν αγχώνια. Άρα μπορούμε να πούμε και εμείς σαν κοινό κάποια πράγματα από τη ζωή μας και να τα αλλάξουμε. Ναι, σαφώς. Όλα αυτά τα πράγματα, το θέατρο, η τέχνη γενικότερα, βοηθάει στο να προχωρήσει λιγάκι το μυαλό μας παραπέρα. Αποκλείεται να μας αλλάξει τη ζωή, δεν έχει να προτείνει λύσεις συγκεκριμένες. Δεν μπορεί να σου πει πως θα βγεις από το μνημόνιο, δεν μπορεί να σου πει τέτοια πράγματα, με τίποτα. Αλλά σου δίνει την ικανότητα να ξυπνήσεις λιγάκι, να δεις λίγο παραπέρα και να κάνεις άλλα πράγματα που μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Η ζωή μας αλλάζει με δράση. Με δράση. Η ζωή μας αλλάζει με δράση, άρα δηλαδή εσείς ως ηθοποιός έχετε δράση είτε πάνω στο σανίδι είτε πάνω στη τηλεόραση. Ως ηθοποιός, ως πολίτης δεν έχω δράση. Ως πολίτης εγώ, δεν έχετε δράση, αυτό θα ρωτάκα ακριβώς. Δυστυχώς είμαι κι εγώ. Παρ' όλα αυτά έχω παρατηρήσει ότι έχετε τοποθετηθεί συγκεκριμένα πάνω στα δεκτενόμενα της ελληνικής πραγματικότητας. Θεωρώ ότι είμαι συνειδητός πολίτης, με ενδιαφέρει το τι γίνεται γύρω. Το να παίρνω θέση, το κάνω. Άρα δηλαδή δεν μιλάμε για κάποια κομματική σας στροφή σε καμία περίπτωση, αλλά πολίτης δράσης, ένα ενδυνάμει κράτος δικαίου που προσπαθεί να πάει ένα βήμα παρακάτω τη ζωή τη δική του. Απλώς εκφέρω τη γνώμη μου, λέω την άποψή μου, με ό,τι κόστος μπορεί να έχει αυτό. Και δεν θεωρώ όμως ότι κάνω κάτι παραπάνω, δυστυχώς, το λέω με αυτοκριτική διάθεση. Ναι. Κάθομαι κι εγώ όπως όλοι μας. Πάντα όμως είναι η βάση αυτή για να πάτε παρακάτω κι εσείς και εμείς και να δούμε πώς έχω μπορεί να γίνει πράξη. Έχω μια που μου δίνει την ευκαιρία να προσφέρω από μέσα από τη δουλειά μου κάτι. Σαφώς και είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι το μόνο μου... Ναι. Μόνο με ευχαρίστηση και ικανοποίηση. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχει αισιοδοξία από μεριά σας ότι όλα μπορούν να διορθωθούν? Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν νομίζω. Ποια ήταν η πιο σημαντική συνάντηση στη ζωή σας? Η πιο σημαντική, η πιο σημαίνουσα συνάντηση στη ζωή σας? Δεν ξέρω, φαντάζομαι τη γυναίκα μου. Η γυναίκα σας. Ναι. Έχετε και παιδιά? Ναι. Νομίζω. Από τη στιγμή που δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια άλλη συνάντηση σημαντικότερη από αυτή. Έχετε φόβο σήμερα? Τρομερούς. Κάθε άνθρωπος που έχει γονείς και που έχει παιδιά και
Είναι γονέας, αγχώνεται πάρα πολύ καταρχήν για το μέλλον των παιδιών του. Λόγω κρίσης φαντάζομαι και όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα. Βέβαια. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και επιστρέφουμε με περισσότερο. Να δούμε τους χορηγούς μας και μην φύγει κανείς γιατί κοντά μας είναι ο Γεράσιμος Σκεδαρέσης. Το καλοκαιράκι θέλει κρύο παγωμένο καφέ, καλή παρέα και ζωντανή μουσική. Όλα αυτά θα τα βρείτε στο Coffee House and More Μαύρος Γάτος, στη Βουλγαροκτώνου 2 στην Άπολη Στικές. Και αργότερα, όταν πέσει νύχτα, ποτάκι, κοκτέιλ και άφθονο κέφι. Βραδιές αξέχαστες στο Μαύρο Γάτο. Βουλγαροκτώνου 2 στην Άπολη Στικές. Παύλου Μελά 26α στην πλατεία Ευόσμου. Σας περιμένουμε από τις 8 το πρωί με special καφέδες και χυμούς και μια γλυκιά καλημέρα. Μέχρι αργά το βράδυ με καθαρά ποτά,
και ιδιαίτερα κοκτέιλς με προσεγμένο σέρβις και πλούσια συνοδευτικά υπό τους ήχους επιλεγμένης μουσικής, ξένης και ελληνικής. Από το πρώτο βλέμμα νιώθω ότι περιμένω από καιρό. Όλα ξαφνικά μπροστά μου φεύγουν με έναν τρόπο μαγικό. Βάζω την καρδιά πάλι τη φωτιά να καούμε σαν δεκαλικά. Βάζω το φιλί πάλι τη στιγμή χρώμα με στη νύχτα να εκρατεί. Κάθε τόσο διοργανώνται αρκετά events και εκπλήξεις για όλες τις ηλικίες και τις προτιμήσεις. Και αν προτιμάτε, υπάρχουν και πιάτα για να σας κρατήσουν πλήρης. Rich Bar στην πλατεία Ευόσμου, το νέο στέκι της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Μινουή Live. Προσοχή. Απαραίτητα γυαλιά ηλίου. Από τις 9 μέχρι και το πρωί. Εδώ είμαστε αλλιώτικα και ελληνικά. Κάθε Δευτέρα, Ladies Night. Το πρώτο ποτήρι κρασί ή απλή μπύρα δωρεάν σε όλες τις γυναίκες. Κάθε Τρίτη, Boys Night. Το πρώτο ποτήρι κρασί ή απλή μπύρα δωρεάν σε όλα τα αγοράκια. Κάθε Τετάρτη, κρασί ή μπύρα 2-1. Κάθε Κυριακή, οι πρώτες 5 παρέες με την έναρξη του live, δωρεάν απεριόριστο κρασί. Μινουή Live. Τιμή φιάλης κρασιού 9 ευρώ. Ποτό 6,5. Μπύρα 3,5 ευρώ. Σφινάκι 1 ευρώ. Λουλούδια 1,5 ευρώ. Μινουή Live. Καθημερινή live μουσική. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 20 60 78. Διεύθυνση Εγνατία 119 στην Καμάρα. Έναρξη 19 Σεπτεμβρίου. Βρείτε μας και στο Facebook πληκτρολογώντας Μινουή Παύλα Live. Μινουή Live. Εδώ είμαστε αλλιώτικα και ελληνικά, μα πάνω απ' όλα, After. Με την έξοδο από το κατάστημά μας, απαραίτητα γυαλιά ηλίου. Μινουή Live. Από τις 9 μέχρι και το πρωί. Να σ' αγαπώ. Η ζωή μας τρέχει σαν σταγόνα από νερό. Μη χαβείς, δεν θα αντέξω να το δω. Η ζωή μας τρέχει σαν σταγόνα από κρασί. Είσαι εσύ, πίση μου για να... Κύριε Σκεφαρέση, κινηματογράφος, θέατρο, τηλεόραση. Σας έχουμε συναντήσει και στα τρία. Ναι. Ποιο από τα τρία προτιμάτε εσείς περισσότερο? Και τα τρία δεν έχω πρόβλημα. Ειδικά τώρα που έχουν στενέψει τα περιθώρια και τα τρία. Πάντα μ' άρεσαν και τα τρία. Δηλαδή ξεκίνησα από σινεμά, μετά έκανα τη τηλεόραση και μετά θέατρο. Παρόλα αυτά. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Νομίζω είχατε τελειώσει. Παρ' όλα αυτά, αν δεν κάνω λάθος, είστε απόφοιτος της σχολής σκηνοθεσίας. Ναι, έχω τελειώσει. Δεν με ενδιαφέρει να ασχοληθώ ποτέ σαν σκηνοθέτη. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Ναι, ως σκηνοθέτη θα μπορούσατε να δώσετε ένα προσωπικό στίγμα παραπάνω σε κάποια δημιουργήμά σας. Οπότε έτσι θα μπορούσε η φωνή αυτή να γίνει μεγαλύτερη. Ναι, συμφωνώ. Αλλά από τη στιγμή που δεν με ενδιαφέρει εμένα. Προφανώς. Μ' αρέσει να με σκηνοθετούν περισσότερο. Θεωρείτε, είμαι λίγο τεμπέλη. Τι θεωρείτε μεγαλύτερη επιτυχία σας μέχρι τώρα? Από την αρχή της πορείας σας μέχρι σήμερα. Στην καριέρα ή στη ζωή? Γιατί στη ζωή, στη ζωή είναι η οικογένεια. Δεν την. Στην καριέρα, αν το περιορίσουμε στην καριέρα, δόξα τω Θεώ, περηφανεύουμε για αρκετές δουλειές.
δεν μπορώ να ξεχωρίσω μία γιατί θα δικήσω τις άλλες. Κάθε μία έχει τη δικιά της νοστιμιά. Υπάρχουν και καμιά δεκαριά που θέλω να τις ξεχάσω, δηλαδή μου έχουν αφήσει κακές αναμνήσεις. Αλλά το 80-85% είναι περήφανος. Τι θεωρείτε επιτυχία? Τι είναι για σας ευτυχία? Μικρές στιγμές. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ευτυχία σαν διάρκεια, ας πούμε. Είναι μικρές στιγμές που μπορείς και ξεχνιέσαι και αισθάνεσαι σαν να είσαι λίγο μερικά μέτρα πάνω από τη γη, ας πούμε. Πιστεύετε στο Θεό? Ναι. Αγαπημένη ποδοσφαιρική ομάδα, να αλλάξουμε λίγο. Πάω. Πάω, καλή πια. Από εντάξει. Από Πάτρα, καμία σχέση. Εγώ πέρα θα σας ελατρέψει όλο το κοινό. Πάω. Πάω. Φατσέρα ήταν Ολυμπιακός, εγώ είμαι πάλι. Υπέφερα κάθε μέρα με εκείνη την αφίσα πίσω μου. Η κάμερα του Night Mission βρέθηκε στη Νεάπολη και συγκεκριμένα Παναγίτης Αλδάρια 1 στην καφετέρια Bar Secret. Ας περάσουμε να δούμε τα πλάνα μας. Έχουμε τη Βάλια. Καλησπέρα. Και τη Νατάσα. Καλησπέρα σας. Νατάσα, πόσο καιρό βρίσκεται σε λειτουργία το μαγαζί? Είναι ανοιχτό σαν secret από τον Φεβρουάριο. Α, μάλιστα. Και διοργανώνετε κάποια event? Πολλά και διάφορα. R&B, Oriental, όπως σήμερα λαϊκό ποντιακή βραδιά. Πολλά και διάφορα. Ανάλογα με το γούστο του καθενός, δηλαδή, και τη διάθεση. Εννοείται πάντα. Κάποιες προσφορές βάλεις στο μαγαζί? Το ποτό ξεκινάει από τα 5 ευρώ, το απλό, το special στα 6 ευρώ. Ωραία. Και το καφέ το οποίο είναι στο 1 ευρώ. Από τι ώρες ανοίγει το μαγαζί? Από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι ό,τι ώρα έχουμε κόσμο. Μπορεί να πάει και 2,5, μπορεί να πάει και 5 και 6, αναλόγως. Μέχρι τι ώρα θα υπάρχει κόσμο στο μαγαζί. Πριβέ, αναζωογόνηση και ευεξία στην Κολέτη 24. Η τέλεια επιλογή για χαλάρωση και ευεξία. Καλωσορίσατε στο προσωπικό σας παράδεισο. Ο χρόνος μοιάζει να σταματάει στο Spa Privé, όπου τα πάντα έχουν δημιουργηθεί για τη δική σας ευχαρίστηση. Τώρα λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Γνωρίστε από κοντά το Spa Privé, το δικό σας ιδιωτικό σπα. Το Spa Privé λειτουργεί από τις 12 το μεσημέρι έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα, καθημερινά, Κυριακές και Αργίες. Επωφεληθείτε από τις καταπληκτικές προσφορές μας και απολαύστε μία ώρα στο χώρο του σπα με χρήση της πισίνας και του υδρομασάζ, συν φρούτο σαλάτα, συν σαμπάνια για δύο άτομα, μόνο με 50 ευρώ. Το δεύτερο πακέτο προσφοράς μας ισχύει για δύο άτομα και περιλαμβάνει μία ώρα στο χώρο του σπα με χρήση πισίνας και υδρομασάζ, συν φρούτο σαλάτα, συν σαμπάνια, συν δύο μασάζ 45 λεπτών διάρκειας με λάδι και κρέμα, μόνο με 99 ευρώ. Απολαύστε τη γαλήνη και την ηρεμία στις πριβέ σουίτες μας Καλυψό και Νεφέλη, που διαθέτουν υδρομασάζ, σάουνα και χαμάμ με χώρο ανάπαυσης. Διώξτε το άγχος και το στρες από τη ζωή σας και αφαιθείτε στα έμπειρα χέρια του καταρτισμένου προσωπικού μας για τη χαλαρωτική μέθοδο μασάζ που σας ταιριάζει.
μασάζ με λάδι και κρέμα, μασάζ με σοκολάτα, μασάζ με μέλι, μασάζ με ζεστές πέτρες, με εθέρια έλαια. Με σταφυλοθεραπεία είναι μερικές από τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε. Εποφεληθείτε από τις νέες τιμές μας στα μασάζ και απολαύστε με 30 ευρώ 45 λεπτά μασάζ λάδι και κρέμα και με 40 ευρώ 60 λεπτά μασάζ λαδιού κρέμας. Και όλες τις υπόλοιπες θεραπείες μπορείτε να τις απολαύσετε με 50 ευρώ τα 60 λεπτά. Spa Privé, υπό νέα διεύθυνση. Διοργανώστε bachelor party, πάρτι γενεθλίων ή συναντήσεις με φίλους και αγαπημένους που θα σας μείνουν αξέχαστα. Εντυπωσιάστε φίλους, συνεργάτες ή αγαπημένα σας πρόσωπα χαρίζοντας τους δωροκάρτες με υπηρεσίες του Spa Privé σε αξία της επιλογής σας και δώστε τους την ευκαιρία να αισθανθούν μοναδικοί. Spa Privé, Colette 24. Σε ένα από τα τρία καταστήματα των ΕΠΟΥ Ελευθεριάδη και κοντά μας έχουμε ένα από τα τρία αδέρφια του καταστήματος Ελευθεριάδη, τον κύριο Μίλτο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πείτε μας για τρία λόγια το μαγαζί, από πότε έχει ξεκινήσει. Η επιχείρηση ξεκίνησε από το 1971 και αυτή τη στιγμή αποτελείται από τρία καταστήματα τα οποία εδρεύουν, το πρώτο στο 17ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καπάλας, το δεύτερο στην Καλαμαριά στην Αδριανούπολη και το τρίτο στην περιοχή Τιτάνου. Κομμωτήριο ανδρών γυναικών Nelly, hairstylist Γκαμανή Ελένη. Η βραβευμένη σε πανελλήνιο και βαλκανικό διαγωνισμό κομμώτριά μας θα σας περιποιηθεί και θα σας προτείνει το στυλ που σας ταιριάζει, πάντα σε προσιτές τιμές και με πολλές προσφορές.
σεμινάρια σε Παρίσι, Βιέννη, Ρώμη, η εκπαιδευτικός κομμωτικής τέχνης Γκαμανή Ελένη προσφέρει τις υπηρεσίες της στο κομμωτήριο Νέβη που έχει παράδοση από το 1965. Περιποίηση με προϊόντα κεραστάζ και νιοξίν. Κομμωτήριο Νέβη, αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης 14 στη Σύνδο. Τι είναι αληθινός έρωτας για εσάς? Εγώ δεν θέλω ούτε καν αρνούμε να το σκεφτώ, ειλικρινά. Αληθινός έρωτας? Ναι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να σας πω, δεν ξέρω. Νομίζω ότι ο έρωτας είναι κάτι είναι το οποίο χρώματα. Το βιώνει είναι ο καθένας. Είναι πολλά χρώματα. Όπως θέλει, δηλαδή είναι τελείως προσωπική εκτίμηση του καθένας το πώς βιώνει τον έρωτα και τι, είναι, τι μπορεί να είναι για αυτόν ο αληθινός έρωτας. Νομίζω ότι τον αληθινό έρωτα το δικαιώνει περισσότερο η διάρκεια και η ζωή. Εάν εγώ μετά από 50 χρόνια εξακολουθώ να είμαι, ξέρω εγώ, με τον σύντροφό μου όπως είμαι, λένε... Γυναίκες τότε. Γυναίκες. Ναι. Γυναίκες. Τι να πούμε για τις γυναίκες. Κάτι να πείτε. Ζουν ένα μεσάμα. Καλή σχέση. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Μ' αρέσουνε. Και λόγω των δύο κορών που έχετε, των διδήμων και λόγω της γυναίκας προφανώς και λόγω του υπόλοιπου, ας πούμε, οικογενειακού και φιλικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Οπότε στον αντίποδα με ό,τι έχουν πει τα παιδιά προηγουμένως, θέλω να ρωτήσω το εξής. Ίσως, όχι οι πέντε χειρότερες, αλλά ποια ήταν αυτή, αν θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, ποια ήταν η χειρότερη εμπειρία που έχετε βιώσει ως τώρα, χωρίς λεπτομέρειες εννοείται. Χειρότερη, εντάξει, είναι προσωπικές στιγμές που ήταν, είχαν τεθεί ζητήματα υγείας, τέτοια πράγματα σε όλους. Τις οποίες είναι πολύ κακές. Τις έχετε ξεπεράσει, είστε πιο δυνατός, λογικά. Έχουμε ξεπεράσει, μας έχουν αφήσει πληγές, αλλά συμβαίνουν μέσα στη ζωή, υπάρχουν. Νομίζω οι πιο τραυματικές εμπειρίες που μπορεί να έχει κανείς είναι ζητήματα υγείας αγαπημένων του ανθρώπων. Από εκεί και πέρα τα άλλα είναι όλα μπροστά τους. Φαίνονται απλά και εύκολα. Αντιμετωπίζω. Μια κακή συνεργασία επαγγελματική, ας πούμε, εντάξει, λες, okay, θα περάσει, θα τελειώσει, θα πάμε παρακάτω. Σε ένα θέμα σοβαρό. Εξάλλου είμαστε υποψήφοι για όλα. Για τη νέα τάξη πραγμάτων, τι έχετε να πείτε, ναι ή όχι στην παγκοσμιοποίηση? Έτσι όπως τη βλέπω να γίνεται, θα έλεγα μάλλον όχι. Παρόλο που όταν ξεκίνησε μου φαινόταν μια ενδιαφέρουσα ιδέα, αλλά έτσι όπως τη βλέπω, εάν ο στόχος είναι ο αφανισμός της προσωπικής ταυτότητας του καθένα μας, φαντάζομαι πως ναι. Τότε δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, όταν λέτε ότι σας είχε τραβήξει η ιδέα της κεντρικής ιδέας, ήταν μια ενιαία δημοσιονομική πολιτική, ήταν μια ενιαία καταχώρηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Μου έλεγαν ότι ναι, θα πρέπει να γίνουμε μια ενωμένη Ευρώπη, ένα παγκόσμιο σύστημα, που όμως θα σέβεται τις ιδιαιτερότητες του καθενός, την ταυτότητά του. Αυτό βλέπω ότι δεν γίνεται έτσι όπως πάει. Τα πράγματα πάνε να γίνουμε όλοι το ίδιο πράγμα και να είμαστε εξαρτημένοι από 10 τράπεζες και οικονομικά συστήματα και οικονομικές δυνάμεις, το οποίο είναι κάτι που βέβαια δεν είναι. Διότι κατά γενική ομολογία, όντως Ευρωπαίοι πολίτες, ακούτε καθημερινά ότι είμαστε πειραματόζω αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Εγώ και ότι τίνουμε τίνουμε προς αφάνιση, πραγματικά. Και δεν θα μπορούσε να με βρίσκει σύμφωνο. Για τον θέατρο, τι έχουμε να πούμε που περνάει η οικονομική κρίση τώρα, τι μπορούμε να κάνει? Το παλεύει. Το παλεύει το προσπαθεί, θέατρο. Προσπαθεί. Επειδή στηρίζεται πέρα από τα λεφτά, στηρίζεται και πολύ στην αγάπη των ανθρώπων που το κάνουν, βρίσκει διεξόδους. Και προσπαθεί όσο μπορεί κάτι να κάνει. Μία διέξοδος θα μπορούσε λοιπόν, να είναι και αυτό, η έξοδος προς τα μαγαζιά, γιατί πρέπει να βιώνουμε και πρέπει να ζούμε. Ωραία, να περάσουμε να κάνουμε και εμείς την έξοδό μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους χορηγούς μας και επιστρέφουμε εδώ με Γεράσιμος και Αδαρέση για περισσότερες ερωτήσεις. Σουβλακερί by Dog. Σύντομα κοντά σας στην Αριστοτέλους 8 στον Εύωσμο, γιατί το πάρτι θέλει και γερό στο μάχη.
Το κουτούκι του Καβούρη χρόνια τώρα μας εντυπωσιάζει με τα νόστιμα πιάτα του και την ποιότητά τους. Τώρα μας εντυπωσιάζει με την ποικιλία των πιάτων που διαθέτει για οζομεζέδες σε πολύ προσιτές τιμές. Για τους καλοφαγάδες λοιπόν που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα σε συνάρτηση με τις χαμηλές τιμές, το κουτούκι του Καβούρη έχει να σας προτείνει special ιδιαίτερα πιάτα θαλάσσης για να απολαύσετε εσείς και η παρέα σας. Κιδόνια μερίδα 8 ευρώ. Γαλλέος λεμονάδος 7 ευρώ η μερίδα. Στρίγια 8 ευρώ η μερίδα. Χτένια 8 ευρώ η μερίδα. Μύδια χνηστά 6 ευρώ η μερίδα. Αχινοσαλάτα σφινάκι 4 ευρώ το σφινάκι. Λευκός ταραμάς σπιτικός εξαιρετικής ποιότητας 4 ευρώ. Τέλος, θα μείνετε έκπληκτοι με τα υπέροχα γλυκά μας και φρούτα εποχής που σερβίρονται σε όλους, ανεξαρτήτως λογαριασμού. Αξίζει να τα γευτείτε και να τα απολαύσετε. Το κουτούκι του Καβούρη χρόνια τώρα μας εντυπωσιάζει με τα νόστιμα πιάτα του και την ποιότητά τους. Γαλλέος λεμονάτος 7 ευρώ η μερίδα. Στρίγια 8 ευρώ η μερίδα. Εδώ θα απολαύσετε τα πιο λαχταριστά ψάρια. Το κουτούκι του Καβούρη χρόνια τώρα μας εντυπωσιάζει με τα νόστιμα πιάτα του και την ποιότητά τους. Γαλλέος λεμονάτος 7 ευρώ η μερίδα. Στρίγια 8 ευρώ η μερίδα. Εδώ θα απολαύσετε τα πιο λαχταριστά ψάρια. Έχουμε μεταφέρει την αυθεντική εμπειρία του βολιώτικου τσιπουράδικου στη νέα ποτίδα Χαλκιδικής, μόλις λίγη ώρα από τη Θεσσαλονίκη. Από την πατρίδα των αργοναυτών και του βολιώτικου στυλ, μεταφερθήκαμε στη μαγευτική Χαλκιδική, στο λιμανάκι της νέας ποτίδας, για να σας ταξιδέψουμε σε ένα μοναδικό ταξίδι γεύσεων με τη συνοδεία εκλεκτής ποιότητας τσίπου. Γνήσιο βολιώτικο τσίπουρο από στολάκι Μπούτλα το Καλή. Οι παραδοσιακές συνταγές με θαλασσινά και κρεατικά ανάλογα με τη διάθεσή σας γίνονται με μεράκι και με αγνά ελληνικά προϊόντα. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα χειμώνα-καλοκαίρι. Εμπιστευτείτε το βολιώτικο στυλ. Με κάθε τσίπουρο απολαμβάνετε και διαφορετικό εκλεκτό μεζέ.
Μπλακερί by Dog. Σύντομα κοντά σας στην Αριστοτέλους 8 στον Εύωσμο, γιατί το πάρτι θέλει και γερό στο μάχη. Break Fast Food στην Ελευθερίου Βενιζέλου 61 στις Σικές. Break Fast Food στην Ελευθερίου Βενιζέλου 61 στις Σικές. Το νέο γυράδικο της πόλης έφτασε. Κάντε ένα break και δοκιμάστε τις μοναδικές γεύσεις μας. Κάθε μέρα ανοιχτά από τις 11 το πρωί μέχρι τις 1 το βράδυ. Διαθέτουμε delivery στις ίδιες ώρες. Μη χάσετε τις προσφορές μας. 1-1 πίτα μπιφτέκι και 2 πέψι κουτί μόνο με 4 ευρώ. Fast Food στην Ελευθερίου Βενιζέλου 61 στις Σικές. Σουβλακερί by Dog. Σύντομα κοντά σας στην Αριστοτέλους 8 στον Εύωσμο, γιατί το πάρτι θέλει και γερό στο μάχη. Επιστρέψαμε λοιπόν από τις βόλτες μας, κοντά έχουμε τον κύριο Γερασιμόπουλο και Δαρέση. Ήθελα να σας ρωτήσω, από πότε σας μπήκε το μικρόβιο να ασχοληθείτε με την υποκριτική? Τυχαία τελείως το ανακάλυψα, δεν είχα καμία από μικρός να θέλω να γίνω ηθοποιός. Πήγα στη σχολή για να πάρω ένα πολύ για το στρατό και... Όπως είναι η ζωή, τυχαία και βίαιη και βάρβαρη. Και δοξάζω τον Θεό που μου έτυχε αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι αν δεν το είχα ανακαλύψει. Σε μικρή ηλικία, πώς γίνεται σχολικές περιόδους, κάνατε κάποια θεατράκια? Όχι, καθόλου, 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 καθόλου. Το αντίθετο, δηλαδή δεν τρεπόμουν, ήμουν ένα πολύ μαζεμένο και συνεφαλμένο παιδί, δεν είχα καμία διάθεση τέτοια. Αλλά όταν το γνώρισα στη σχολή, ανακάλυψα. Προέκυψε τη... κρυφό ταλέντο. Μεγάλος έρωτας. Μεγάλος έρωτας. Αληθινός έρωτας. Αληθινός έρωτας. Να λοιπόν, που αληθινός έρωτας έχει αντίκτυπο. Λοιπόν, τώρα να ρωτήσουμε για. Ηλέκτρα, είμαστε στο τέλος μιας μεγάλης περιοδίας. Πήγε καλά. Πήγε πάρα πολύ καλά. Πολύ ευχαριστημένοι από την αντιμετώπιση του κόσμου. Πέτρος Φιλιππίδης, πες μας λίγα λόγια για τον Πέτρο Φιλιππίδη. Με τον Πέτρο είμαστε και κουμπάρι, μου έχει βαφτίσει μια κόρη. Είναι ένα μοναδικό ταλέντο, ένας άνθρωπος τον οποίο δεν ξέρεις, είναι απρόβλεπτος πάνω στη σκηνή, ας πούμε. Χαίρεσαι να τον βλέπεις. Γενικά υπάρχει χημεία ανάμεσα και στον Πέτρο Φιλιππίδη, αλλά και γενικά με όλους τους ηθοποιούς. Ναι, εντάξει, είμαστε όλοι επαγγελματίες. Αυτά που ακούτε καμιά φορά ότι όλα είναι καλά, δεν είναι όλα καλά. Απλώς λύνουμε προβλήματα και μπορούμε να τα απεξέλθουμε με τρόπο που να μην. Όπως γίνεται, να αφήσουμε να χαλάσει τη δουλειά μας. Όλες τις δουλειές γίνονται αυτά, έτσι, δεν είναι μόνο στο θέατρο. Εννοείται, ναι. Εντάξει, παντού. Αλλά δόξα τω Θεώ, εγώ στις περισσότερες δουλειές μου έχω περάσει καλά. Μεγαλύτερη επιτυχία σας μέχρι τώρα, ποια θεωρείτε εσείς? Όχι, δεν έχω. Δηλαδή, είπα, θα δικήσω κάποιες.
Δεν μπορώ να πω για κάποια, γιατί είναι αρκετές. Μεγαλύτερος ξένος ηθοποιός. Μεγαλύτερος. Ξένος ηθοποιός για σας. Πολύ. Πάρα πολύ. Ναι. Πολύ. Τεράστια. Δεν είμαι της άποψης, ξέρετε ότι υπάρχουν ένας μεγάλος ηθοποιός. Υπάρχουν πολύ μεγάλοι. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές των Ελλήνων ηθοποιών από τους ξένους. Όχι, είμαστε μια χώρα που γέννησε το θέατρο και έχουμε πάρα πολλούς καλούς ηθοποιούς. Μεγάλα ταλέντα. Πολύ, εξαιρετικά. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι μέσα στο DNA σας υπάρχει αυτή η πρωτόγονη χρειά των αριστοφανικών έχουμε και των υπολείπων συγγραφέων. Το έχω ψάξει λίγο το θέμα των ηθοποιών. Νομίζω ότι μαζί με τους Εγγλέζους ίσως είμαστε καλύτεροι ηθοποιοί στον κόσμο. Μάλιστα. Άρα θα ήταν πολύ νωρίς να ρωτήσουμε αυτή τη στιγμή αν υπάρχει κάποιος απόϊχος από τώρα της θεατρικής παράστασης. Που έχει αφήσει εσάς προσωπικά εννοώ, έτσι. Όχι, το ότι επιτέλους γράφτηκε μια παροδία για αρχαίο δράμα που δεν γράφεται συχνά και ότι είχα την τύχη να το παίξω. Τα σχέδια σας για το 2015 ποια θα είναι? Επανάληψη του Φώνη Δημητράκη, μια περσινής παράσταση που πήγε πάρα πολύ καλά και μετά βλέπουμε. Δεν κάνω πια σχέδια έτσι όπως είναι η κατάσταση, περιμένω και βλέπω. Να σας ευχηθούμε εμείς τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και μας τιμήσατε την εκπομπή μας. Να ανοίξουν ακόμα περισσότεροι δρόμοι και να διαφθαστείτε παραπάνω. Και μακάρι να πάνε όλα καλά, να έχετε και εσείς υλικό, να κάνετε εκπομπές. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Automoto Space Club, το εξειδικευμένο κατάστημα για smart. Τώρα με 3 σημεία πώλησης αναγεννήσεως 3 στο 18ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κιλκής και Δάμονος 10. Automoto Space Club και ακόμη εμπόριο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, ανταλλακτικών και αξεσουάρ, εμπόριο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και βελτιώσεις αυτοκινήτων. Συνεργείο αυτοκινήτων Μιχαλάκης Παναγιώτης. Στην Ξηροκρίνη Θεσσαλονίκης, το υπερσύγχρονο συνεργείο μας προσφέρει άριστες υπηρεσίες επισκεπών και συντήρησης για το αυτοκίνητό σας που καλύπτουν κάθε ανάγκη από ένα πλήρη και υπεύθυνο τεχνικό έλεγχο μέχρι την πιο δύσκολη αποκατάσταση μιας βλάβης. Η άψογη εξυπηρέτηση που παρέχουμε μας έχει καθιερώσει σαν ένα από τα καλύτερα συνεργεία της Θεσσαλονίκης, με αφοσιωμένους πελάτες που σταθερά υποφελούνται από την ποιότητα, την αξιοπιστία και την υπευθυνότητα του σέρβις μας. Συνεργείο αυτοκινήτων Μιχαλάκης Παναγιώτης, στην Ξηροκρίνη Θεσσαλονίκης. Πριβέ, αναζωογόνηση και ευεξία στην Κολέτη 24. Η τέλεια επιλογή για χαλάρωση και ευεξία. Καλωσορίσατε στο προσωπικό σας παράδεισο.
Ο χρόνος μοιάζει να σταματάει στο Spa Privé, όπου τα πάντα έχουν δημιουργηθεί για τη δική σας ευχαρίστηση. Τώρα λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Γνωρίστε από κοντά το Spa Privé, το δικό σας ιδιωτικό σπα. Το Spa Privé λειτουργεί από τις 12 το μεσημέρι έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα, καθημερινά, Κυριακές και Αργίες. Επωφεληθείτε από τις καταπληκτικές προσφορές μας και απολαύστε μία ώρα στο χώρο του σπα με χρήση της πισίνας και του υδρομασάζ, συν φρούτο σαλάτα, συν σαμπάνια για δύο άτομα, μόνο με 50 ευρώ. Το δεύτερο πακέτο προσφοράς μας ισχύει για δύο άτομα και περιλαμβάνει μία ώρα στο χώρο του σπα με χρήση πισίνας και υδρομασάζ, συν φρούτο σαλάτα, συν σαμπάνια, συν δύο μασάζ 45 λεπτών διάρκειας με λάδι και κρέμα, μόνο με 99 ευρώ. Απολαύστε τη γαλήνη και την ηρεμία στις Privé Suites μας Calypso και Nefeli, που διαθέτουν υδρομασάζ, σάουνα και χαμάμ με χώρο ανάπαυσης. Διώξτε το άγχος και το στρες από τη ζωή σας και αφαιθείτε στα έμπειρα χέρια του καταρτισμένου προσωπικού μας για τη χαλαρωτική μέθοδο μασάζ που σας ταιριάζει. Μασάζ με λάδι και κρέμα, μασάζ με σοκολάτα, μασάζ με μέλι, μασάζ με ζεστές πέτρες, με εθέρια έλαια, με σταφυλοθεραπεία είναι μερικές από τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε. Επωφεληθείτε από τις νέες τιμές μας στα μασάζ και απολαύστε με 30 ευρώ 45 λεπτά μασάζ λάδι και κρέμα. Και με 40 ευρώ 60 λεπτά μασάζ λαδιού κρέμας. Και όλες τις υπόλοιπες θεραπείες μπορείτε να τις απολαύσετε με 50 ευρώ τα 60 λεπτά. Spa Privé, υπό νέα διεύθυνση. Διοργανώστε bachelor party, πάρτι γενεθλίων ή συναντήσεις με φίλους και αγαπημένους που θα σας μείνουν αξέχαστα. Εντυπωσιάστε φίλους, συνεργάτες ή αγαπημένα σας πρόσωπα χαρίζοντας τους δωροκάρτες με υπηρεσίες του Spa Privé σε αξία της επιλογής σας και δώστε τους την ευκαιρία να αισθανθούν μοναδικοί. Spa Privé, Colette 24. Το κουτούκι του Καβούρη χρόνια τώρα μας εντυπωσιάζει με τα νόστιμα πιάτα του και την ποιότητά τους. Γαλαίος λεμονάτος, 7 ευρώ η μερίδα. Στρίδια, 8 ευρώ η μερίδα. Εδώ θα απολαύσετε τα πιο λαχταριστά ψάρια. Επιστροφή εδώ στο All Day Cafe Bar Sunray, Κολοκοτρώνη με Σολομού γωνία. Να πούμε εδώ, παιδιά, ότι στον χώρο γίνονται πάρα πολλά event. Βέβαια, εννοείται. Βέβαια. Διοργανώνουν τουρνουά τάβλη. Διοργανώνουν βραδιές καραόκε. Καραόκε. Πάρτι, βέβαια, βέβαια. Θα είμαστε εδώ. Πάρτι. Βέβαια. Σαββατοκύριακο κλασικά υπάρχει η ένταση. Εννοείτε. Και η διασκέδαση στα ύψη. Ποδοσφαιρικοί αγώνες. Θα βγούμε στο Sun Ray. Ναι. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Να περάσαμε κάπου πάρα πολύ ωραία. Βέβαια. Πάρα πολύ ωραία. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Φτάσαμε στο τέλος. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλοι. Νιώθουμε την ανάγκη για την παραγωγή και για όλους όσους μας παρέχουν αυτά που μας παρέχουν και μπορούμε να συνεχίσουμε. Νιώθουμε μια ασφάλεια. Νιώθουμε μια μεγάλη ασφάλεια. Και για εσάς που ήσασταν κοντά μας και που μας στηρίζετε καθημερινά. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στις 12 και 4 το βράδυ. Οπότε προχωράμε δυναμικά και δεξιά. Γεια σας. Να είστε καλά.